Κυρίες και κύριοι του Ιεύρους, καλώς ήρθατε. Είμαι η Φένια Δούκογλου από την ομάδα του Ιεύρους. Σήμερα βρισκόμαστε στο Ραμάντα Πλάζα Θράκη στην Αλεξανδρούπολη για έναν πολύ ωραίο λόγο. Αυτό το τριήμερο είναι ένα τριήμερο χορού. Ο χορός, έχουμε πει πολλές φορές, ότι ενώνει, μας φέρνει πιο κοντά, μας γεμίζει με πάθος και όρεξη για τη ζωή. Βρισκόμαστε επομένως, όπως είπαμε, στο Ραμάντα Πλάζα Θράκη για να μιλήσουμε με την πρόεδρο του συλλόγου Μπάιλα Κον Μίκο, που διοργανώνει αυτό το τριήμερο υπέροχο φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ φωτιά θα το πω, και με το ιδρυτικό μέλος από την ομάδα τη χορευτική Tango Nomads, τον Κυριάκο Μίχα. Να τους καλωσορίσουμε. Κυριάκο, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από την Όλγα. Και βέβαια, καλησπέρα. Λοιπόν, Όλγα, είσαι πρόεδρος, ο καινούργιος πρόεδρος του Μπάιλα Κον Μίκο. Να σε καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω και εγώ στο φεστιβάλ μας. Ελπίζω να περάσουμε ωραία. Λοιπόν, θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για το φεστιβάλ, τι περιλαμβάνει, να ξέρει και ο κόσμος. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας αρχάριος ο οποίος δεν έχει σχέση με το χορό. Όμως, να πούμε ότι αυτό το φεστιβάλ ανταποκρίνεται και σε αρχάριους. Σωστά. Λοιπόν, το φεστιβάλ έχει διοργανωθεί από τον πολιτιστικό σύλλογο Μπάιλα Κον Μίκο. Έχει διοργανωθεί μέσα σε ένα πλαίσιο χορού και μαθημάτων. Καλεσμένοι μας είναι οι έξι υπέροχοι νόματς, ο Κυριάκος ο Μίχας, η Αντιγόνη η Πούλου, ο Γιώργος ο Νίκου, η Κατερίνα η Χατζπαντελή, ο Γρηγόρης ο Σάκης, ο Τριανταφύλλου ο Παναγιώτης. Επίσης καλεσμένους έχουμε τον Ηλία τον Σελαλματζίδη, παλιό δάσκαλο του συλλόγου και διακεκριμένο DJ και διοργανωτή τέτοιου είδους events, και τον Ραφαήλ Σάλτα από τη Λάρισα, όπου και αυτός είναι δάσκαλος του τάγκο και DJ. Σκοπός ήταν να ενωθούμε μετά από μεγάλη απουσία λόγω COVID όσο το δυνατόν περισσότεροι χορευτές τάγκο, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να μάθουμε καινούργια πράγματα, καινούργιες τεχνικές από τους δασκάλους, από τους νόματς και από τον Ηλία τον Σελαλματζίδη, που έχει κάποια μαθήματα την Κυριακή. Και να κάνουμε έτσι ένα ξεκίνημα καινούριο με χορό, διασκέδαση, να κάνουμε καινούριους φίλους. Μιας και μίλησες για δασκάλους, να περάσω, κυρίες και κύριοι, λίγο στον Κυριάκο τον Μίχα. Λοιπόν, Κυριάκο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα. Θέλουμε να μας μιλήσεις λίγο για την ομάδα σας. Πώς ξεκινήσατε? Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας το Σύλλογο Μπάιλα Κον Μίκο Αλεξανδρούπολης για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας να βρισκόμαστε ξανά στην Αλεξανδρούπολη. Η ομάδα των Tango Nomads έχει ξαναβρεθεί στην Αλεξανδρούπολη στο παρελθόν για χορούς και είναι πολύ μεγάλη χαρά μετά από 2 χρόνια απουσίας με τον κορονοϊό να ξαναβρισκόμαστε με φίλους, να ξαναχορεύουμε, να μοιραζόμαστε αγκαλιές. Και νομίζω ότι ο κορονοϊός και τα lockdown ανέδειξαν ακόμα περισσότερο την ανάγκη του να κάνουμε πράγματα τα οποία μας σηκώνουν από την καρέκλα, μας βγάζουν από το σπίτι, το μοιραζόμαστε ένα χόμπι που αγαπάμε με άλλους ανθρώπους που αγαπάνε εξίσου αυτό το χόμπι. Και η ομάδα των Tango Nomads ιδρύθηκε με αυτό το σκοπό, το να μοιραζόμαστε. Ιδρύθηκε με σκοπό να κάνει πράγματα εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, να δίνει την ικανότητα και το χώρο σε μικρότερες κοινότητες Tango να συμμετέχουν σε μεγάλα event κοντά στο χώρο τους, να είναι προσβάσιμα. Να είναι event τα οποία δεν έχουν κλειστή εγγραφή, να είναι ακόμα και για ένα βράδυ να μπορείς να έρθεις, να μπορείς να έρθεις να μοιραστείς το χορό, όχι μόνο μαζί μας, με όλη την ομάδα. Εμείς λέμε ότι οι Nomads, όταν λέμε Tango Nomads, το έχουμε στο μυαλό μας με 2 τρόπους. Είναι η ομάδα που διοργανώνει τα events, οι 6 αυτοί άνθρωποι που ιδρύσαμε την ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα Tango Nomads είναι όλη η κοινότητα, γιατί ταξιδεύουμε όλοι μαζί για να χορέψουμε, να μοιραστούμε νέες εμπειρίες, να κάνουμε αυτό το οποίο μας γεμίζει. Και να τονίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι η ομάδα Tango Nomads ξεκίνησε από μία γυναίκα, σωστά? Η ομάδα ξεκίνησε, ναι, ξεκίνησε από την Αντιγόνη Πούλου. Αυτή είναι ο μεγάλος εμπνευστής των Tango Nomads. Στο παρελθόν, συζητώντας το με ένα άλλο πολύ καλό φίλο χορευτή, τον Γιώργο τον Κακούρη, είχαν αυτή την ιδέα. Αρκετά χρόνια μετά μετουσιώθηκε σε αυτό που είναι σήμερα και ταξιδεύουμε για να χορεύουμε και για να μοιραζόμαστε νέες αγκαλιές, νέες εμπειρίες. Θα περάσω τώρα λίγο στην Όλγα. Έτσι όπως μας είπες, ταξιδεύουμε για να βιώσουμε νέες εμπειρίες και καινούργιες αγκαλιές. Όλγα, τι περιλαμβάνει αυτό το φεστιβάλ? Δηλαδή, αν μας ακούει τώρα κάποιος από την Ξάνθη, από την Κομωτινή, από τη Δράμα και θέλει κάπου να μείνει, έχετε διοργανώσει κάτι αντίστοιχο για να φιλοξενήσετε αυτό το άτομο?
Βεβαίως. Καταρχήν μπορεί να μείνει στο ξενοδοχείο όπου έχουν ειδικές τιμές και προσφορές, πακέτα προσφορών με ειδικές τιμές και στα μαθήματα αλλά και στην είσοδο στις Μιλόγκες. Κυρίως στο ξενοδοχείο, γιατί είναι και άλλη η εμπειρία του να είσαι όλη την ημέρα εδώ, να μπορείς να γνωρίσεις και εκτός Μιλόγκας ή μαθημάτων όλους τους υπόλοιπους που έρχονται από τις διάφορες πόλεις και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Να ρωτήσω τώρα για κάποιον που είναι κάτοικος Αλεξανδρούπολης. Ο Σύλλογος συνεχίζει να κάνει μαθήματα? Ναι, βεβαίως. Ο Σύλλογος συνεχίζει να κάνει μαθήματα. Πριν ένα μήνα ξεκινήσαμε και το τμήμα εισαγωγής, που σημαίνει ότι έχουμε και νέο τμήμα για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει τάγκο. Οι εγγραφές συνεχίζονται δηλαδή? Βεβαίως, βεβαίως συνεχίζονται. Για τα άτομα που έρχονται εκ των υστέρων, γίνονται κάποια επιπλέον μαθήματα εντατικά στο να ενταχθούν στο καινούριο το τμήμα. Επομένως, μπορούν κάλλιστα να βρουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας με email, μέσω Messenger και από την ιστοσελίδα μας, από το Facebook. Μπορούν πολύ εύκολα να μας βρούνε. Κάτι που ξέχασα να πω πριν και θέλω να το συμπληρώσω τώρα, ότι πέρα από τους καλεσμένους μας, έχουμε και ένα μέλος το οποίο θα συμμετέχει στη διοργάνωση και θα παίξει μουσική, ο Γιώργος Ορακιτζής, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το ανέφερα πριν γιατί δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο των φιλοξενούμενων. Είναι από εδώ και τον ευχαριστούμε πολύ και αυτόν. Το γνωρίζουμε τον Γιώργο, παίζει χρόνια μουσική σε event, οπότε του στέλνουμε και τα φιλιά μας. Λοιπόν, αν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ξαναχορέψει, σου λέει τώρα εγώ πώς θα πάω στη Μιλόγκα, τι θα φορέσω, με τι παπούτσια θα πάω, πρέπει να πάω με μπότες, πρέπει να πάω με ένα ίσιο παπούτσι, σε αυτό έχουμε κάποια λύση? Σαφώς και έχουμε λύση, γιατί στο φεστιβάλ φιλοξενούμε μια εταιρεία με ρούχα τάγκο, την Eleganza Portena. Καθώς επίσης και τα παπούτσια τα ιταλικά, τα αλαγκαλόμι, θα υπάρχει εδώ, θα είναι εκτεμένα εδώ πέρα στο χώρο του φουαγέ. Επομένως, αν κάποιος θελήσει να έρθει να δει και να αγοράσει, εννοείται ότι μπορεί να το κάνει και να είναι και προετοιμασμένος κατάλληλα για να χορέψει με τα απαραίτητα αξεσουάρ. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Κυριάκο, θέλω να μου πεις έτσι με ελεύθερη έκφραση, τι είναι το τάγκο? Τι είναι το τάγκο? Αυτό είναι μια... Τι μπορείς να βιώσεις μέσα από το τάγκο? Μπορείς να βιώσεις καινούργια πράγματα. Καινούργια πράγματα τόσο ως προς τον εαυτό σου τον ίδιο, όσο και ως προς το να μοιράζεσαι. Το τάγκο είναι μια αγκαλιά, όχι μόνο με τον άνθρωπο που έχεις στα χέρια σου και χορεύεις εκείνη τη στιγμή, αλλά με όλο τον κόσμο που συμμετέχει στη βραδιά, με τον DJ που παίρνει ενέργεια από την πίστα και δρομολογεί με τη μουσική του την φυσική εξέλιξή της. Είναι ταξίδια, είναι γεύσεις, είναι ένα κομμάτι το οποίο αναζωογονεί το πνεύμα. Αυτό το ωραίο με εσάς είναι ότι ταξιδεύετε, αυτό που είπες ακριβώς πριν, για να ενταχθούμε και εμείς οι άνθρωποι που βρισκόμαστε στις πιο μικρές επαρχίες μέσα στο δικό σας σύνολο. Και αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο και δεν το ακούμε τόσο συχνά, είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να μας μιλήσετε για τη φιλοσοφία σας, δηλαδή, ωραία, ξεκινήσατε 6 άτομα που αγαπούσατε το χορό και κάνετε και μαθήματα εκεί όπου πάτε. Ωραία, η ομάδα των Nomads απαρτίζεται από αυτά τα 6 άτομα. Μένουμε σε διαφορετικές πόλεις. Η ίδια δηλαδή η ομάδα δεν είναι από μία πόλη, δεν είναι από μία σχολή. Μπορεί να έχουμε διαφορετική φιλοσοφία απέναντι στο μάθημα, διαφορετική προσέγγιση απέναντι στο χορό, αλλά είμαστε όλοι ανοιχτοί στο να ακούσουμε ένα τον άλλον. Είμαστε όλοι πολύ συνειδητοί στο ότι ανεξαρτήτως το πώς προσεγγίζει ο καθένας αυτό που αγαπάει, είναι κάτι που μοιραζόμαστε όλοι από κοινού. Όλοι αγαπάμε το χορό, όλοι αγαπάμε το τάγκο. Και όπως εμείς είμαστε από διαφορετικές πόλεις και διαφορετικές χώρες, γιατί ο Παναγιώτης ο Τριανταφύλου πλέον εδώ και μερικά χρόνια κατοικεί στη Στοκχόλμη, αλλά δεν χάνει κανένα event στην Ελλάδα. Οπότε έτσι όπως είμαστε εμείς από διαφορετικές πόλεις και ερχόμαστε μαζί για να διοργανώσουμε κάτι, έτσι θέλουμε και ο κόσμος να αισθάνεται άνετος, να έρθει στις διοργανώσεις, να έρθει να γνωρίσει το χορό, να μπει στην όλη φιλοσοφία του... Μοιράζομαι μια παγκόσμια κοινή ξένη γλώσσα, η οποία δεν έχει λέξεις. Είναι σωματική παγκόσμια κοινή γλώσσα. Κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος τα λέει πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και τους δύο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλγα, η πρόεδρος του Συλλόγου Μπαϊλακων Μήκος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κι εμείς. Και να σε ευχαριστήσουμε, Κυριάκο, που ήσουν εδώ μαζί μας και τα είπες έτσι πολύ όμορφα. Μας ταξίδεψες με τα λόγια.
Ευχαριστούμε και εμείς το ΙΕΒΡΟΣ και τον Bile Economy Αλεξανδρούπολης. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε ξανά εδώ και το Ράμαντα. Έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις από εδώ πέρα. Είναι τρομερή η φιλοξενία και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς. Κυρίες και κύριοι, όπως είδατε, βρισκόμαστε σε ένα τριήμερο φωτιά. Ντυθείτε το βράδυ μετά τις 10, στολιστείτε, φορέστε ένα πολύ ωραίο χαμόγελο. Ελάτε εδώ, θα είμαστε όλοι μαζί παρέα. Δεν χρειάζεται, ακόμη και αν δεν έχετε παρέα, θα καθίσετε εδώ μαζί μας. Μην αγχώνεστε γι' αυτό. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Ο Σύλλογος Baila Conmigo μέχρι και την Κυριακή θα πραγματοποιεί αυτό το φεστιβάλ. Μικρή και μεγάλη, άνω των 18 ή και κάτω, γιατί όχι. Να έρθετε να χορέψετε, να ταξιδέψετε μέσω του χορού, γιατί ο χορός είναι έκφραση. Ο χορός δείχνει τον εσωτερικό εαυτό μας, δείχνει κάτι διαφορετικό από αυτό που δεν έχουμε δει στην καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, να έχετε μια όμορφη συνέχεια.